Φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στο χριστουγεννιάτικο Tasted Food Show. Σήμερα θα σας δείξω με απλά βήματα πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα γιορτινό πιάτο και να καταπλήξετε τους καλεσμένους σας. Καρέ αρνιού λοιπόν, γαλλική σκοπή με πέστο από φιστίκι και πουρέ γλυκοπατάτας. Θέλουμε να δώσουμε μια διαφορετική νότα από την καθημερινότητα και να βιώσετε μια γευστική εμπειρία ενός καλού εστιατορίου. Πάμε να ξεκινήσουμε τα υλικά της συνταγής. Θα χρειαστούμε ένα καρέ αρνιού γαλλικής σκοπής. Για το πέστο, μισή κούπα φιστίκια υγιεινής, ανάλατα. Μία κούπα φύλλα βασιλικού, μισή κούπα τριμμένη παρμεζάνα, 1/3 κούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι. Για το μπουρέ, μία μεγάλη γλυκοπατάτα, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο γελάδος, μία κουταλιά της σούπας θηρή κρέμα, αλάτι, πιπέρι. Θα ξεκινήσουμε το κρέας στη συνταγή. Θα χρειαστούμε ένα ταψάκι. Θα μαρινάρουμε το κρέας με ελαιόλαδο. Αλάτι. Και πιπέρι. Και θα το ρίξουμε σε τηγάνι με πολύ λίγο ελαιόλαδο για να το θωρακίσουμε για 5 περίπου λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό να το θωρακίσουμε γιατί έτσι θα κάνουμε το κρέας να κρατήσει τους χυμούς του και κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος θα βγει ζουμερό και πεντανόστιμο. Το βάζουμε στο τηγάνι από την πλευρά που έχουμε μαρινάρει. Το ταψάκι θα το χρειαστούμε για να το περάσουμε στο φούρνο. Το γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά και το αφήνουμε για 2-3 λεπτά να θωρακιστεί καλά. Είμαστε έτοιμοι, το κρέας μας έχει θωρακιστεί όπως πρέπει. Το βάζουμε σε ταψάκι γιατί θα το περάσουμε φούρνο. Θα προσθέσουμε λίγο νερό γιατί θέλουμε να έχει υγρασία. Και ψήνουμε για 30 λεπτά στους 180 πάνω κάτω. Επόμενο στάδιο είναι η παρασκευή του πέστο. Βάζουμε στο μπλέντερ τα φιστίκια, την παρμεζάνα, τα φύλλα βασιλικού, ελαιόλαδο. Αλάτι, λίγο καθώς η παρμεζάνα είναι αλμυρή και φρέσκο πιπέρι. Χτυπάμε για 3 με 4 περίπου λεπτά. Είμαστε έτοιμοι. Έχουν περάσει 3 λεπτά. Έχει ομογενοποιηθεί το πέστο.
Και θέλω να σας πω ότι σήμερα επιλέξαμε φιστίκια υγιεινής, καθώς ένας ξηρός καρπός που μας θυμίζει Χριστούγεννα, ταιριάζει γευστικά με το κρέας, ενώ παράλληλα αποτελεί μια υπερτροφή. Τα φιστίκια υγιεινής περιέχουν υγιή λίπη, χαμηλό αριθμό θερμίδων και πολλές φυτικές ίνες. Ο συνδυασμός τους με το βασιλικό και την παρμεζάνα σίγουρα θα σας ενθουσιάσει. Πάμε να φτιάξουμε τον πουρέ. Θα προσθέσουμε λίγο νερό, το 1 τρίτο της κατσαρόλας. Πολύ ωραία. Και ρίχνουμε τη γλυκοπατάτα που την έχουμε ήδη κόψει σε κομμάτια. Αφήνουμε να βράσει για περίπου 10 λεπτά. Οι γλυκοπατάτες είναι έτοιμες, οπότε στραγγίζουμε. Τις ξαναρίχνουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε το τυρί κρέμα, το βούτυρο, λίγο ελαιόλαδο, πιπέρι αλάτι και πολύ λίγο νερό για να την κάνουμε ελαφρώς αραιή. Παίρνουμε τον μπίμερ και χτυπάμε σιγά σιγά. Ο πουρές είναι έτοιμος. Και να πούμε και δύο πράγματα για τις γλυκοπατάτες. Παρέχουν πολλά ωφέλη για την υγεία και είναι εύκολο να τις προσθέσετε στη διατροφή σας. Συνιστούν σημαντική πηγή φυτικών ινών, βιταμινών, μετάλλων και αντιοξειδωτικών. Το χρώμα της γλυκοπατάτας είναι αυτό που θα δώσει μια festive νότα στο πιάτο που ετοιμάζουμε σήμερα. Μιας και αυτές τις μέρες θέλουμε να είναι πιο τολμηρή και εντυπωσιακή η όψη του φαγητού μας. Θα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Το κρέας είναι έτοιμο. Θα βγάλουμε το πιάτο που θα στήσουμε. Θα το βάλουμε στο πάγκο κοπής. Και θα κόψουμε φιλετίνια. Αυτό είναι το χρώμα που σας προτείνω εγώ για το αρνάκι. Εάν το θέλετε πιο καλοψημένο, το αφήνετε 5 με 10 λεπτά παραπάνω. Πάμε να στήσουμε. Θα ξεκινήσουμε τον πουρέ. Θα πάρουμε μια κουταλιά. Θα πάρουμε δύο-τρεις φέτες από το αρνί. Και τέλος,
Θα στολίσουμε με το πέστο. Θα βάλουμε λίγο φρέσκο πιπέρι. Και λίγο ελαιόλαδο. Όπως βλέπετε, το πιάτο μας είναι έτοιμο. Απολαύστε αυτή τη μοναδική πρόταση, δοκιμάστε να τη φτιάξετε κι εσείς και περιμένουμε τα σχόλιά σας. Μην ξεχνάτε το μεγάλο giveaway για τις 31 Δεκεμβρίου. Πληροφορίες θα βρείτε στην περιγραφή κάτω από το βίντεο. Κάντε γραφή, like και καμπανάκι αν σας άρεσε η συνταγή μας. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά με υγεία και ειρήνη σε όλους.